Θα αλλάξουμε κλίμα και θα περάσουμε στην πολυσυστημένη συνομιλία μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Δεν ξέρω αν είναι μονταρισμένη, πιθανώς να είναι αυτό το οποίο γνωρίζουν το υλικό ακέραιο έφτασε δικαιοσύνη, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του, τονίζοντας πως σε κάθε περίπτωση δεν υπήρχε κυβερνητική ανάμειξη. Το θέμα πυροδοτεί. Πολιτική κόντρα με τον Στέφανο Κασελάκη να λέει πως εξεταστική έγινε μόνο για τα μάτια του κόσμου και τον Νίκο Ανδρουλάκη, πως ένα πρωτοσέλιδο κριτική ήταν αρκετό να προκαλέσει την έκρηξη του κ. Μητσοτάκη. Συγγενείς των θυμάτων περνούν ξανά την πόρτα του ειδικού εφέτη ανακριτή Λάρισας που διεξάγει την έρευνα. 18 ημέρες μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Το Βήμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρξε μοντάζ στις συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας λίγες ώρες μετά την τραγωδία. Πιθανώς να είναι, αλλά δεν το ξέρω. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι το υλικό. Ακέραιο έφτασε στη δικαιοσύνη. Και αυτό δεν αμφισβητείται. Όλες οι ηχητικές συνομιλίες είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Και το πώς διέρευσαν στα μέσα, το τι έπαιξαν μετά τα μέσα, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά σε καμία περίπτωση. Και αυτό το δηλώνω κατηγορηματικά. Δεν υπήρχε καμία κυβερνητική ανάμειξη. Εύλογο ωστόσο είναι το ερώτημα, εάν και ο Πρωθυπουργός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να έγινε μοντάζ στις συνομιλίες που δημοσιοποιήθηκαν από το μοιραίο βράδυ, τότε με ποιον τρόπο η εφημερίδα Το Βήμα επιχείρησε να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνηση. Έχουν περάσει 14 μήνες και ακόμα είμαστε στο ανακριτικό στάδιο. Ας είναι ένας γονιός που έχασε δύο παιδιά και να μου πει αν του νοιάζει να γίνουν τα παιδιά του θυσία. Ακόμα μαζεύουμε υπολείμματα των ανθρώπων μας. Ακόμα δεν έχουμε τα ηχητικά. Ακόμα δεν ξέρουμε τι έγινε και μιλούν για το τέλος της ανακριτικής διαδικασίας, λέει η πρόεδρος του Συλλόγου των Οικογενειών των Θυμάτων των Τεμπών, Μαρία Καριστιανού. Όχι, δεν θα υπάρχει τέλος. Το τέλος θα είναι αλλιώτικο αυτή τη φορά. Άρα θεωρώ ότι η ανακριτική διαδικασία τώρα ουσιαστικά έχει αρχίσει εδώ και λίγους μήνες να δουλεύει σοβαρά. Προσπαθούμε να ανακτήσουμε ό,τι χαμένο στοιχείο ανακριτικό φρόντισαν να χάσουμε. Επομένως έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε το μοιραίο βράδυ τα δίδυμα κορίτσια του, σχολίασε την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το φορτίο του μοιραίου τρένου. Κανένας δεν αμφισβητεί το ξυλόλιο. Άρα αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή πέρυσι δεν υπήρχε το ξυλόλιο στην πραγματογνωμοσύνη την κρατική. Γιατί και εμείς τα δείγματα του κειμένου κράτους πήραμε και εξετάσαμε, δεν πήραμε δικά μας. Σε αναμονή της νέας επικαιροποιημένης έκθεσης του Τεχνικού Συμβούλου, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, που έχασε στο τραγικό δυστύχημα τη σύζυγό του, βρέθηκε στον εφέτη ανακριτή Λάρισας, αφού οι δειγματοληψίες συνεχίζονται 14 μήνες μετά. Μακάρι να βρεθούν κάποια στοιχεία που θα πιστοποιήσει βέβαια το κειμένο του κράτους. Και αυτά που θα βρει βέβαια η ειδική ομάδα των εκπαιδευμένων σκύλων σίγουρα είναι πιστήρια από το έγκλημα στα Τέμπη. Η δήλωση της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Μαρίας Σπυράκη ότι κανένας δεν είναι ευχαριστημένος από τον τρόπο που κινήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Κανένας δεν είναι ευχαριστημένος από την επίδοση και τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η Εξεταστική στο σύνολό της. Επιβεβαιώνει την ανατριχιαστική παραδοχή του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη πριν από μερικές ημέρες, πως η Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα των Τεμπών έγινε μόνο για τα μάτια του κόσμου. Από την Άμφισσα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας πως ένα πρωτοσέλιδο ήταν αρκετό για να προκαλέσει την έκρηξή του. Ένα πρωτοσέλιδο έφτανε κριτικής για να εκραγεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ο φιλελεύθερος δήθεν, ο φιλοευρωπαϊστής δήθεν. Οι άνθρωποι καταγγέλουν συγκάλυψη. Ποιος έδωσε την εντολή για τον βάζωμα. Γιατί δεν περιμένουμε τη δικαιοσύνη να καταλήξει. Γιατί θεωρούν. Επιτέλους ας εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη στη χώρα μας. Ότι αυτό στην Ελλάδα δεν να ακούστηκε η φωνή τους. Την πόρτα του εφέτη ανακριτή συνεχίζουν και περνούν συγγενείς θυμάτων για συμπληρωματικές καταθέσεις που εντάσσονται στην κύρια δικογραφία. Λοιπόν, είναι μαζί μου στο στούντιο διευθυντή σύνταξη του Βήματος, Περικλής Δημητρολόπουλος. Περικλή, να μείνουμε στη δήλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε στη συνέντευξή του: δεν το ξέρω αν ήταν μονταρισμένη η συνομιλία. Πιθανώς να είναι, αλλά δεν το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω, το υλικό ακέραιο έφτασε στη δικαιοσύνη και αυτό δεν αμφισβητείται. Ναι. Να δούμε τι επιβεβαιώνεται και τι διαψεύεται σχετικά με το δημοσίευμα του Βήματος. Mm-hmm. Επιβεβαιώνεται έστω και ως υπόθεση, ως πιθανότητα, πως υπήρξε συραφή στις ηχητικές συνομιλίες λίγες ώρες μετά την σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη. Και μάλιστα έχουμε και την προτροπή προς τη δικαιοσύνη να διερευνήσει την υπόθεση. Αυτό ακούσαμε στη συνέντευξη της Πέμπτης του Πρωθυπουργού. Αυτό επιβεβαιώνεται. Τι διαψεύδεται. Τι διαψεύδεται από την άλλη.
διαψεύδεται ότι ήταν fake news, όπως ήταν η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης στο δημοσίευμα με την... φτιάχνοντας κάποιες κάρτες οι οποίες διακινήθηκαν και διανεμήθηκαν τέλος πάντων μέσω των social media. Δεν έχουμε fake news από τη στιγμή που έχουμε έστω και την παραδοχή ως πιθανότητα του μοντάζ. Το δεύτερο που διαψεύδεται είναι κάποιο σχέδιο αποσταθεροποίησης από κάποια συμφέροντα και ένα αφήγημα που δεν περπάτησε καθόλου πάνω στην πραγματικότητα αλλά στην ουσία σε μια θεωρία συνωμοσίας. Και το τρίτο που διαψεύδεται, και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό, είναι μια ανακοίνωση για μια μαύρη κοιλίδα στην ιστορία του Βήματος. Θέλω να πω πάνω σε αυτό πως αν είναι έτσι μαύρες κοιλίδες, τότε εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Διότι δεν μπορεί να ισχύουν και το μοντάζ και η διερεύνηση της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη, και τα fake news. Δεν γίνεται και τα δύο. Ερικλή Δημητρόλεπολη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Λοιπόν, θα πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Κανδύλη. Παράλληλα, Άννα, τρέχει και η ανάκριση για την πολύ συζητημένη σύμβαση 717 που αφορά στον εξυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου. Μέχρι τώρα, από τους 23, έχουν απολογηθεί 11. Έχουν απολογηθεί 11. Χθες απολογήθηκαν δύο μηχανικοί της Εργοσέ και αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή χρηματικής εγγύησης 500.000 ευρώ ο ένας και 800.000 ευρώ ο άλλος. Δηλαδή μέχρι στιγμής, Κατερίνα, αυτοί οι 11 που έχουν απολογηθεί, συνολικά οι εγγύησεις που τους έχουν επιβληθεί, αγγίζουν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί υπήρξε και μια παραφιλολογία που βρίσκουν όλα αυτά τα λεφτά. Τι είναι αυτές οι εγγύησεις? Η εγγύηση είναι για να εξασφαλίσει, να εξασφαλιστεί μάλλον η παρουσία τους στο δικαστήριο εφόσον γίνει, εφόσον παραπευθούν στο δικαστήριο. Είναι όπως και οι περιοριστικοί όροι. Και στους συγκεκριμένους τους δύο, χθες επιβλήθηκε και ο περιοριστικός όρος απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε όμως, Κατερίνα, είναι γιατί λένε πολλοί, μα πού βρίσκουν τα λεφτά όλοι αυτοί. Λοιπόν, δεν υποχρεούνται να τα δώσουν αμέσως. Τους δίνει ο νόμος ένα περιθώριο κάποιων ημερών. Τους δίνει όμως και τη δυνατότητα να προσφύγουν και στην ανακρίτρια αλλά και στο δικαστικό συμβούλιο, ζητώντας εξαφάνιση της εγγύησης ή μείωση της εγγύησης, και αυτοί είναι που αποφασίζουν στο τέλος. Αν σε περίπτωση τώρα δεν έχουν τα χρήματα, μπορούν να βάλουν ως εγγύηση και ένα ακίνητο. Και αν δεν έχουν και το ακίνητο, τότε πάνε στη φυλακή. Άννα Κανδύλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.